Εύη, να μας βοηθήσεις λίγο σε κάποια στοιχεία, προκειμένου να πάμε και στην τελευταία σύνδεση, που έχει να κάνει με την, για να είμαστε ακριβείς, 29 Σεπτεμβρίου, η οποία έχει οριστεί ως... Παγκόσμια ημέρα κατά της απώλειας και της σπατάλης φαγητού. Σπατάλη φαγητού, δηλαδή φαγητό το οποίο έχουμε στα χέρια μας, στο πιάτο μας, μεγάλο μέρος του οποίου, τμήμα του οποίου το πετάμε. Ακριβώς. Και μιας και είμαστε σε δύσκολες εποχές, που η ακρίβεια έχει χτυπήσει. Μα και σε εύκολες εποχές πόρτα να είμαστε. Μας πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν υπάρχει λογική στο να πετάμε φαγητό. Δεν υπάρχει λογική, αλλά τουλάχιστον να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο του αυτού που ζούμε τώρα. Πάμε να δούμε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν και με παγκόσμια δεδομένα, αλλά και με δεδομένα που συναντάμε στην Ελλάδα. Διατροφικές σπατάλες, λοιπόν. Το 1 τρίτο των παραγόμενων τροφίμων καταλήγει στα σκουπίδια. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Πετιούνται δηλαδή συνολικά 3,7 δισεκατομμύρια μήλα, ό,τι έχει να κάνει με φρούτα, ενώ πετιούνται 1 δισεκατομμύριο σακιά με πατάτες κάθε χρόνο. Ενδεικτικά λοιπόν κάποια στοιχεία για το μέγεθος του προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα, και θα δούμε χαρακτηριστικά έτσι παίρνοντας ένα παράδειγμα μια τετραμελή οικογένεια στην Ελλάδα. Πετά κάθε χρόνο 392 κιλά τροφίμων και εξοδεύει ουσιαστικά 600 με 1000 ευρώ σε σκουπίδια. Πάμε όμως να μεταφράσουμε αυτό που γράφει. Δεύτερη πρόταση. Αγοράζουμε δηλαδή στην προηγούμενη κάρτα τα 600 με 1000 ευρώ. Σημαίνει ότι έχουμε αγοράσει, έχουμε αυτό το κόστος, το έχουμε πληρώσει σε προϊόντα τα οποία εν τέλει τα πετάμε την προηγούμενη κάρτα. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε και να δούμε. Κάθε χρόνο μια τετραμελής οικογένεια στην Ελλάδα πετά κατά μέσο όρο περίπου 36 κιλά λαχανικά. Είναι αυτά τα 600 με 1000 ευρώ που σας είπα. 25 κιλά φρούτα, 22 κιλά αρτοποιήματα, 20 κιλά γαλακτοκομικά, 12 κιλά ζυμαρικά και ρύζι, 11 κιλά πατάτες, 10,5 κιλά κρέας και ψάρι, 4,5 κιλά αυγά. Νομίζω ότι βλέποντας έτσι στο γράφημα τα στοιχεία, τα δεδομένα, τις ποσότητες και το τι εν τέλει πετάμε, είναι άκρως ανησυχητικό για το τι καταναλώνουμε ουσιαστικά. Αν πετάμε δηλαδή τόσο μεγάλες ποσότητες, τι μένει στο σπίτι, τι κρατάμε και για ποιο λόγο τα πετάμε. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, Εύη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Γενικά πιστεύω πως πρέπει να εξετάσουμε πάνω σε αυτά τα δεδομένα δύο παραμέτρους. Από τη μία, βέβαια, περιβαλλοντικός παράγοντας, κατά πόσο επιβαρύνεται το περιβάλλον, και από την άλλη, βέβαια, κατά πόσο έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Και δεν το πράττουμε. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Αχιλλέα Πληθάρα, τον υπεύθυνο προγραμμάτων αποτυπώματος ΔΔΕΦ Ελλάς. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Εσείς πού θα στεκόσασταν, πού στέκεστε με αφορμή τα στοιχεία, τα δεδομένα που μόλις παρουσιάσαμε? Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η σπατάλη τροφίμων σε παγκόσμιο αλλά και σε εθνικό επίπεδο είναι μια ορολογιακή βόμβα. Δεν έχουμε ακόμα αντιληφθεί περισσότεροι από εμάς ότι η σπατάλη είναι πάρα πολύ μεγάλη και ότι έχει μεγάλο αντίκτυπο και στο περιβάλλον και στα οικονομικά ενός νοικοκυριού, αλλά και όπως πολύ σωστά είπατε, και στην κοινωνική συνοχή. Μάλιστα. Και βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και στην μόλυνση του περιβάλλοντος, πόσες εκπομπές έχουμε αφιερώσει, ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο, έχει καθοριστικό ρόλο, όπως και σε αυτή την περίπτωση. Είναι στο χέρι μας να αντιστρέψουμε την κατάσταση που διαμορφώνεται, και αν ναι, προς τα πού πρέπει να κατευθυνθούμε? Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι μπορούμε να το αντιστρέψουμε. Τώρα, τα νούμερα που πιο πριν είδαμε αφορούν το νοικοκυριό. Περίπου στα νοικοκυριά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, εντοπίζεται το 45 με 50% της σπατάλης στο σύνολό της. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, όπως στην παραγωγή, που είναι περίπου το 25%, αλλά και στις υπηρεσίες catering και στο λιανεμπόριο, που είναι πολύ λιγότερο. Άρα, μιας και το μεγαλύτερο ποσοστό σπατάλης αφορά τα νοικοκυριά, είναι δεδομένο πως και εμείς οι ίδιοι μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα για να το περιορίσουμε. Πράγματα τα οποία θα κάνουν καλό και στην τσέπη μας, γιατί σκεφτείτε ότι το κόστος για ένα νοικοκυριό είναι 1000 ευρώ, έτσι, δεν είναι μικρό, σε αιτήσια βάση. Σωστά. Να πετάμε από το παράθυρο 1000 ευρώ. Θέλετε λίγο να περάσουμε στο πρακτικό κομμάτι, να φέρουμε κάποια παραδείγματα? Μας παρακολουθούν τηλεθεατές, μας παρακολουθεί νέα γενιά, μικρά παιδιά, έφηβοι. Όμορφο να διαμορφώσουμε μια σωστή νοοτροπία, έστω και μέσα από μια τηλεοπτική αναφορά. Πρακτικά, τι μπορούμε να κάνουμε? Λοιπόν, εγώ θα το συνοψίσω το τι μπορούμε να κάνουμε στο τρίπτυχο. Αγοράζω,
συντηρώ και καταναλώνω. Όσον αφορά το αγοράζω λοιπόν, αυτό που λέμε πάντα είναι να πάμε να ψωνίζουμε τα τρόφιμά μας με λίστα, βλέποντας το τι έχουμε ανάγκη. Γιατί πολλές φορές πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ ή στη λαϊκή και ψωνίζουμε σαν να μην υπάρχει αύριο, πράγμα που σημαίνει ότι κάποια από αυτά τα τρόφιμα θα πεταχτούν. Ένα άλλο που λέμε είναι να ξεχωρίσουμε την ημερομηνία λήξης με την ημερομηνία κατά προτίμηση. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή το κατά προτίμηση σημαίνει ότι και να περάσουν λίγες μέρες μετά, όπως παράδειγμα αν λήξουν τα ζυμαρικά, δεν σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να πεταχτεί. Το έχουμε ξεχάσει στο ντουλάπι μας. Μπορεί να καταναλωθεί. Απλά δεν θα έχει ακόμα ενδεχομένως τη γεύση που είχε όταν πρωτοαγοράστηκε. Κάτι άλλο που λέμε στο συντηρώ είναι ότι πρέπει να αποφύγουμε να στηβάζουμε πολλά πράγματα στο ψυγείο ή στο ράφι, γιατί είναι δεδομένο με μαθηματική ακρίβεια ότι κάτι θα ξεχαστεί και θα πεταχτεί. Αυτό που επίσης λέμε είναι ότι αν αγοράζουμε τρόφιμα τα οποία χρειάζονται συντήρηση και ψήξη, θα πρέπει με το που τα βάζουμε στο ψυγείο να φέρνουμε πιο μπροστά τα τρόφιμα που υπάρχουν ήδη εκεί, έτσι ώστε να μην ξεχαστούν. Και όσον αφορά το κομμάτι του καταναλώνω, αυτό που λέμε ότι να καταναλώνουμε πραγματικά αυτό που χρειαζόμαστε. Δηλαδή, να μαγειρεύουμε και να σερβίρουμε τις μερίδες που έχουμε ανάγκη. Εάν θέλουμε κι άλλο, ας ξαναγεμίσουμε το πιάτο αντί να είναι το πιάτο ήδη γεμάτο. Και όσοι έχουμε παιδιά, καταλαβαίνουν όλοι τι εννοώ. Πολλές φορές γεμίζουμε το πιάτο των παιδιών μέχρι πάνω. Τα παιδιά εκ των πραγμάτων, μάλλον δεν το καταναλώνουν, και αυτό το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε μετά είναι να το πετάξουμε. Κάτι άλλο που λέμε είναι να προσέξουμε το ξεφλούδισμα. Φαντάζει λίγο έτσι απλοϊκό, αλλά δεν είναι. Πολλά είδη μπορούν να καταναλωθούν με τη φλούδα τους, όπως για παράδειγμα οι πατάτες, τα αγγούδια, ενώ και κάποια άλλα είδη όπως τα κόκαλα μπορούν να αξιοποιηθούν για να παράγουμε ζωμό. Και αυτό είναι κέρδος και για να περιορίσουμε τη σπατάλη, αλλά και για τα οικονομικά του νοικοκυριού. Και κάτι άλλο που λέμε είναι ότι αν κάτι δεν μπορούμε να το καταναλώσουμε, είναι προτιμότερο να το μοιραστούμε με κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, όχι μόνο στο δικό μας το σπίτι, που μπορεί ενδεχομένως στη γειτονιά μας να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, είναι τέλος πάντων που τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Άρα μπορούμε κάποια από τα τρόφιμα που εμείς δεν θα καταναλώσουμε, αλλά που είναι απόλυτα ασφαλή, να τα δώσουμε σε αυτούς. Αλλά αναφέρουμε και σε άλλα παραδείγματα, δηλαδή γίνονται γαμήλες δεξιώσεις ή γίνονται κάποια άλλα πάρτι και γιορτές. Συνήθως, βάσει και της ελληνικής φιλοξενίας, παράγουμε τεράστιες ποσότητες φαγητού. Λοιπόν, αυτές είναι κρίμα να πεταχθούν μετά. Ας τις δώσουμε στους φίλους μας ή ας τις δώσουμε σε κοινωνικά συσίτια και δομές που το έχουν ανάγκη. Μάλιστα, μάλιστα. Και βέβαια να ξεκινήσει κάποια στιγμή και συζήτηση στο μέτωπο της κατεύθυνσης που πρέπει να δώσει και η ίδια η πολιτεία, έτσι δεν είναι. Μιλάμε για ατομική ευθύνη, αλλά και κεντρικά πρέπει να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο το οποίο δεν υπάρχει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει πλαίσιο. Δηλαδή, ακόμα περιμένουμε να βγει το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης της Σπατάλης Τροφίμων. Αυτό είναι το ένα θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι επίσης το ότι λείπει η εφαρμογή και κάποιων άλλων εργαλείων που θα δώσουν ένα κίνητρο στον περιορισμό της σπατάλης, όπως για παράδειγμα το πληρώνω όσο πετάω για τα σκουπίδια μας. Σκεφτείτε ότι το 50% των σκουπιδιών που παράγει ένα ελληνικό νοικοκυριό είναι οργανικά απόβλητα, δηλαδή περισσεύματα τροφής, από μινάρια τροφίμων. Λοιπόν, σήμερα όλα αυτά τα σκουπίδια που παράγουμε και τα πετάμε, τα χρεωνόμαστε βάσει των τετραγωνικών μέτρων της κατοικίας μας, πράγμα το οποίο δεν βγάζει κανένα νόημα. Αυτό που φαίνεται και θέλουμε να εφαρμοστεί, ότι φαίνεται ότι έρχεται και θέλουμε να εφαρμοστεί γρήγορα, είναι το πληρώνω όσο πετάω. Δηλαδή, αν ένα νοικοκυριό πετάει 50 κιλά από μινάρια ή πωλήματα τροφής, να πληρώνει περισσότερο από ότι ένα νοικοκυριό που πετάει 10 κιλά. Έτσι, πράγμα το οποίο είναι κατανοητό, πιστεύω σε όλους, και θα βοηθήσει έτσι να αλλάξουμε και λίγες συνήθειες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πληθάρα, σε ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας. Θα τα ξαναπούμε, το μόνο σίγουρο. Ναι, είναι πάντα χαρά μου να. Δική μας η χαρά, δική μας χαρά. Να είστε καλά.